αλήθεια. Δεν έχουμε γνωριστεί κιόλας. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν. Καλώς ήρθατε. Καθίστε. Το ερώτημα το πρώτο το έχουμε πει. Το έχετε ακούσει. Έχουμε κάνει γνωστό. Έχει γεμίσει αφίσες ο δρόμος, ενός άλλου τσίπρα. Και το βάλω, το σκηνικό βοήθησε λίγο τον προσκεκλημένο. Μάλιστα κύριε Κώστα, ό,τι πείτε. Όλο αυτό το σκηνικό, ξέρετε, μπορεί, εσείς θα το πείτε τώρα, είναι για την εκδήλωση του Σαββάτου, αλλά όλο αυτό μυρίζει εκλογές. Και ξέρετε, δεν έχουμε συνηθίσει τέτοια αφισοκόλληση σε ευρωεκλογές. Θυμίζει εθνικές εκλογές όλο αυτό το σκηνικό στους δρόμους. Πολύ αφίσα, κύριε Τσίπρα. Κάποιοι λένε και για την οικολογική ρύπανση. Αφισορύπανση υπάρχει. Όλα μαζί. Δεν έχει συμφωνηθεί να μην υπάρχουν αφίσες. Δεν το γνωρίζω, να σας πω. Ναι, γιατί έχουν πολλά ρεπορτάζ και με αφορμή τα τελευταία της Θεσσαλονίκης με τις εκδηλώσεις μίσους, ξαναμπήκε στο τραπέζι το κομμάτι της αφίσας. Ναι. Αλλά για να αποφύγουμε την περαιτέρω αφισορύπανση, να το πω ότι το Σάββατο έχουμε την παρουσίαση ψηφοδελτίου. Θα είναι και όλοι οι υποψήφοι ευρωβουλευτές. Στο Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου, ναι, θα μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι, καλός ο πρώτος ελιγμός, αλλά δεν μας είπατε αν αυτή η διαφήμιση στοχεύει μόνο στις ευρωκάλπες ή αν, τι να πω, αν έρχονται πιο κοντά οι εθνικές εκλογές ή αν θέλετε μια πιο μακρά προεκλογική περίοδο. Πάντως δεν θα το κρίνουμε αυτό πόσες αφήσεις μπήκαν στο Γαλάτσι, δηλαδή είναι... Και από αυτό. Έχουμε κάθε λόγο να τραβήξουμε τις εκλογές μέχρι τον Οκτώβριο, γιατί θα φαίνουν τα αποτελέσματα όλης της μέχρι τώρα πολιτικής, όχι μόνο της οικονομικής. Άρα, κύριε Τσίπρα, τι αποτελέσματα περιμένετε μέχρι τον Οκτώβριο που δεν θα τα δούμε στον επόμενο 1,5-2 μήνα? Τι αποτελέσματα? Ένα. Θα έρχονται συνεχώς νέα μέτρα στον οικονομικό τομέα. Δηλαδή, δεν μιλάω στα οικονομικά μας κυρίως. Καλά, και μέτρα μπορεί να υπάρξουν, αλλά κυρίως φαίνονται αποτελέσματα των μέτρων που έχουν πάρθει ήδη. Είναι ότι υπάρχει μια συνεχής βελτίωση της οικονομίας. Είμαστε πολύ πάνω από το μέσο όρο από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστά ανάπτυξης. Το καλοκαίρι είναι κυρίως περίοδος τουρισμού. Αυτά σε ό,τι αφορά την οικονομία. Δηλαδή ότι φαίνονται αποτελέσματα πολιτικών που έχουν ασκηθεί μέχρι τώρα και την βελτίωση. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Και στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής, νομίζω όσο περνά ο χρόνος θα φαίνεται ότι όλο η τετραετία 15-19 ήταν μια τετραετία άνοιξη στην εξωτερική μας πολιτική. Το τελευταίο μεγάλο συμβάν βέβαια ήταν αυτό με το μακεδονικό. Αλλά όλο το 15-19 είχε πολλά χρόνια η Ελλάδα να ασκήσει μια πιο ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που φέρνει αποτελέσματα. Κύριε Τσίπρα, δεν το έχουμε διαφημίσει όσο πρέπει, αλλά είναι πραγματικό γεγονός. Και το βάλαμε στην οικονομία και είναι μέσα στην επικαιρότητα. Και εσείς ο ίδιος έχετε μιλήσει για ένα μεγάλο αναπτυξιακό άλμα που πρέπει να κάνει η Ελλάδα. Αυτή η αρνητική γνωμοδότηση που ήρθε από το ΚΑΣ για τον Πειραιά. Ναι. Για την επένδυση αυτή της Κόσκο που λένε ότι θα έφτανε τα 600 εκατομμύρια και θα άνοιγε και πολλές θέσεις εργασίας και αυτά. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια τέτοια φάση που έχουμε την πολυτέλεια να δημιουργούμε καθυστερήσεις. Να μην το πάρουμε ότι είναι ακύρωση. Ο κ. Σταθάκης λέει ότι δεν πρόκειται για ακύρωση, απλώς μπαίνει ένα πλαίσιο. Ναι. Αλλά έχουμε δει και στο παρελθόν και στο ελληνικό και σε άλλες περιπτώσεις που γνωμοδοτεί το ΚΑΣ τι καθυστερήσεις δημιουργούνται. Το ελληνικό δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Λοιπόν, βλέπουμε και από τον κόσμο του Πειραιά, άκουγα και τον κύριο Κορκίδη που είχε έρθει εδώ και μας έλεγε για το πλάνο και πραγματικά υπήρχε και ένας ενθουσιασμός ότι θα αναδειχθεί πάρα πολύ η αγορά στον Πειραιά και όλο αυτό που γίνεται και με την κρουαζιέρα και το λιμάνι και όλα αυτά με την λογική ενός εμπορικού ξενοδοχείων θα δίνει άλλη εικόνα, άλλη ζωή. Σε αυτή τη φάση μπορεί μια τέτοια γνωμοδότηση να γίνεται τροχοπέδι? Δεν λέμε να μην μπαίνει πλαίσιο, αλλά έχουμε δει πώς λειτουργεί. Και τι να κάνουμε από την άλλη μεριά? Δηλαδή, έχουμε κάποιους κανόνες λειτουργίας, έχουμε κάποιες υπηρεσίες. Ορισμένες από αυτές έχουν ένα βαθμό ανεξαρτησίας και καλώς κάνουν. Και πρέπει να προχωρήσουμε με βάση τα δεδομένα αυτά. Νομίζω έχει υπάρξει μια επιτάχυνση στα τελευταία 4 χρόνια σε ό,τι αφορά το πόσο γρήγορα λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις ή πώς περνούνται γραφειοκρατικές διαδικασίες. Για το συγκεκριμένο με το λιμάνι, είμαστε και έχουμε κάθε λόγο να είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι σύμφωνα σύντομα θα βρεθεί μια λύση και το master plan του λιμανιού. Κύριε Τσίπρα, ξέρετε, η απόφαση του ΚΑΣ δεν θα καθυστερήσει. Δεν φρενάρει γιατί δεν του αρέσει ο αέρας, αλλά γιατί σου λέει έχει αρχαία. Ναι. Και επειδή έχω και μια ιδιαίτερη ευαισθησία με το κομμάτι των αρχαιοτήτων.
αλίμονο αν λέγαμε τα ξεπουλάμε όλα για να έρθει ο επενδυτής Τσίπρας ή Μερτζάνης, να σας βάλουμε μπουλντόζες, να σας σαρώσουμε, γιατί μας έρχονται παραδάκια να δείξουμε ότι έχουμε ανάπτυξη. Το ερώτημα όμως που προκύπτει, όταν έρχεται το ΚΑΣ και καλά λέει φρενάρω αν κρίνω ότι υπάρχουν αρχαιότητες, αν υπάρχει ένας μηχανισμός, ένας σχεδιασμός που θα λέει στον υποψήφιο επενδυτή, δεν θα χρειαστείς τώρα άλλα 2 χρόνια να τρέξεις διαδικασίες από την αρχή, αλλά εγώ σου έχω μια αντιπρόταση. Σε 1 μήνα, σε 2 μήνες, σου δίνω μια εναλλακτική για να επενδύσεις τώρα που έχεις τα λεφτά στο χέρι στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, η επένδυση της Κόρξου στο λιμάνι είναι πολύ μεγάλη. Έχει διάφορες πτυχές και διαστάσεις που δυστυχώς δεν μπορούν να μπουν όλα κάτω εδώ και τώρα και να πάρθει μια απόφαση σήμερα ή σε μια εβδομάδα. Εμπλέκονται πολλοί φορείς και τοπικοί στο λιμάνι του Πειραιά και της οικονομίας και το τι ακριβώς θα γίνει, να μην επηρεάσει αρνητικά την υπόλοιπη οικονομία, να την επηρεάσει μόνο θετικά και το θέμα το περιβαλλοντικό και τώρα και η αρχαιολογία. Που η αρχαιολογία υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Ναι. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας να σκάψει τα 2 μέτρα, μου έχει τύχει και εμένα δηλαδή ως εργολήπτη δημοσίων έργων. Λοιπόν, αναγκαστικά πρέπει να κινηθούμε έτσι. Το ζήτημα είναι αν υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση γραφειοκρατική, όπως για παράδειγμα υπήρξε με το ελληνικό που αναφέρατε. Το ελληνικό δεν ξέρω αν θυμάστε από πότε. Το ελληνικό δεν είναι. Έχει ξεκινήσει ιστορία. Είναι πολλά χρόνια που ξεκινήσει ιστορία. Ναι. Το λιμάνι του Πειραιά και το master plan. Το κάστρο και το δεν είναι περιβαλλοντικό στο ελληνικό. Πότε πήγε ο πρωθυπουργός στο Πεκίνο και αποφασίστηκαν τα 600 εκατομμύρια. Νομίζω είναι 2 χρόνια, δεν είναι παραπάνω. Λοιπόν, το master plan σύντομα, όχι φέτος. Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε τελικές αποφάσεις και όλα. Άρα θα πάνε καλά. Θεωρείτε λοιπόν ότι δεν θα καθυστερήσει η επένδυση? Όχι, κοιτάξτε, αυτή. Γιατί ξέρετε, η απόφαση του ΚΑΣΤΗ οριοθετεί. Ξέρετε, οι Κινέζοι έχουν επενδύσει και σε άλλα λιμάνια της Ευρώπης. Ναι. Νομίζω τα γνωρίζετε. Ναι. Και ετοιμάζεται και μια μεγάλη επένδυση, αν δεν κάνω λάθος, στην Αμβέρσα. Αν δεν κάνω λάθος, το λιμάνι μπορεί είναι να. Είναι το ανταγωνιστικό από αν εκεί, δεν κάνω λάθος. Ναι. Μήπως αυτό είναι μια. Του σπρώξει προς τα εκεί, να το πω έτσι. Μήπως του δώσει μια όθηση προς τα εκεί και όχι εδώ στον Πειραιά? Όχι. 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 Έχουμε μια πολύ καλή, έχουμε μια στρατηγική σχέση με την Κίνα γενικώς, δεν είναι μόνο η Κόσκο. Βέβαια η Κόσκο είναι μια κρατική εταιρεία. Είμαστε σε μια συνεννόηση, σε μια πολύ ουσιαστική και παραγωγική επαφή και θα καταλήξουμε σύντομα σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο που ακούω από την Νέα Δημοκρατία. Η ίδια η Κόσκος, θέλει να καταστήσει το λιμάνι του Πειραιά πρώτο εμπορικό λιμάνι στη Μεσόγειο. Είναι διακηρυγμένος στόχος και τα μέχρι στιγμή στοιχεία και νούμερα που φέρνει κάθε χρόνο το επιβεβαιώνουν. Δεν είναι. Η Κόσκο μπορεί να το θέλει, αλλά να ρωτήσω κάτι. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι εσείς διορίζετε το ΚΑΣ, η κυβέρνηση διορίζει το ΚΑΣ, άρα είσαστε και υπόλογοι για τις όποιες καθυστερήσεις ή αναβολές παίρνουν οι επενδύσεις που ως κυβέρνηση λέτε ότι τις θέλετε. Ναι, εντάξει, με μία έννοια και τους δασάρχες οι κυβερνήσεις τους διορίζουν, δεν είναι πανέξω. Σας το λέω, γιατί είχαμε δει την αντίδραση. Είχε έρθει εδώ ο κύριος Κρέτσος όταν είχε γίνει αυτή η ιστορία με τα γυρίσματα στο Σούνιο. Ναι. Και ήταν έξαλλος, να το πω μαζεμένα. Έτσι, δεν μπορούμε να διώχνουμε τέτοιες περιπτώσεις από την Ελλάδα. Σωστό είναι αυτό που είχε πει τότε ο κύριος Κρέτσος. Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συνεννόηση, μεγαλύτερη ευαισθησία και οι δημόσιες υπηρεσίες να λειτουργούν με ένα πιο ευρύ πνεύμα για πολλά πράγματα. Αλλά είστε διευθυντής του οικονομικού γραφείου του Πρωθυπουργού. Τι στόχοι έχουν μπει, δηλαδή, αν δει κανείς τα στοιχεία, το 2018 είχαμε ξένες άμεσες επενδύσεις 4 δισεκατομμύρια. Ήταν ρεκόρ 12ετίας, λέγατε από την κυβέρνηση. Το 2019 λέτε έχουμε αντίστοιχη πορεία. Πόσα δισεκατομμύρια άμεσων ξένων επενδύσεων όμως στην πραγματικότητα χρειάζονται? Ποιος είναι ο στόχος που έχουμε βάλει ώστε να αλλάξει, να τουμπάρει λίγο η οικονομία, να γυρίζει το πράγμα, να έχουμε αποτελέσματα τα οποία πραγματικά θα πει κανείς ότι είναι εντυπωσιακά. Όχι καλύτερα από τα προηγούμενα 12 χρόνια, γιατί η χώρα έχει βγει από μια πρωτοφανή κρίση. Άρα χρειάζονται άλματα. Ωραία, είναι πολύ ουσιαστικό το ερώτημα που κάνετε. Μάλλον θα χρειαζόμασταν μισή ώρα για να το απαντήσουμε σε όλες τις πτυχές, αλλά θα πω 2 πράγματα για να είναι γνωστά και στον κόσμο. Η Ελλάδα, το γεγονός ότι πέρασε μια πολύ βαθιά κρίση, οφείλεται σε μια σειρά από παθογένειες που είχε πριν μπει στην κρίση και γι' αυτό ήταν τόσο βαθιά η κρίση, σύνδεση πολλούς πολύ κακούς χειρισμούς που έγιναν πλέον εντός των μνημονίων. Μία λοιπόν από τις παθογένειες και τα προβλήματα τα οποία είχε ήταν ο βαθμός εξωστρέφειας ελληνικής οικονομίας, το πόσες άμεσες ξένες επενδύσεις δεχόταν κλπ. Θα σας πω λοιπόν ότι η Ελλάδα είχε ένα μεγάλο πρόβλημα προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Δηλαδή, αν δούμε άλλες ομόλογες ή αντίστοιχες χώρες και της Ευρώπης και σε άλλες περιοχές του κόσμου, φαίνεται η Ελλάδα να έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόκληση. Ενώ δηλαδή εκτοξεύονται οι άμεσες ξένες επενδύσεις σε όλη την οικονομία, τον καιρό που εκτοξεύεται και η παγκοσμιοποίηση η ίδια, στην Ελλάδα μένουμε πολύ πίσω. Για κάποιο λόγο λοιπόν, μην το αναλύσουμε τώρα γιατί, η Ελλάδα είχε αυτό το πρόβλημα. Μπορεί να βάλει αυτό το λόγο.
είναι ο ελλιπής βαθμός εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας. Αυτό έχει διάφορες πτυχές από την κρατικοδία, την επιχειρηματικότητα μέχρι πολλά άλλα. Μην πάμε στη. Εγώ θέλω να πω το εξής. Επειδή τέθηκε προηγουμένως και τον κυρία Μιχλιουδάκη και είναι πολύ σωστό, έχουμε ανάγκη από ένα αναπτυξιακό άλμα στην ελληνική οικονομία που θα μας φέρει σε μια διαφορετική θέση και ποιοτικά και ποσοτικά στο διεθνή χώρο και στην Ευρώπη μέσα. Αυτό για να γίνει έχει ανάγκη κάποιο μετασχηματισμό ελληνική οικονομία, ναι. Και η εθνική αναπτυξιακή στρατηγική που έχουμε επεξεργαστεί για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, δεν υπήρχε στρατηγικό σχεδιασμό στην Ελλάδα, θέλει να υπηρετήσει αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολο. Προδιάγραμμα έχουμε ή μιλάμε στον αέρα και μιλάμε. Μιλάμε για χρόνια αναγκαστικά. Καθαρά σα απαντάω. Θέλει μια-δύο τετραετίε αυτό. Γιατί ξέρετε, γιατί σε αυτή τη χώρα έχουμε συνηθίσει πέρα όλα τα στραβά που μα είπατε ότι υπήρχε. Είχαν από το 90 και λοιπά. Έχουμε συνηθίσει ότι βγαίνει σήμερα μια κυβέρνηση, βρίσκει, το καταστρέφει, χτίζει κάτι άλλο. Έρχεται η επόμενη, χαλάει το περιβάλλον και κάνει τον υπολείπον. Είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει μια εθνική στρατηγική η οποία θα ακολουθηθεί από όλα τα κόμματα. Έτσι δεν είναι. Από όλα τα κόμματα. Γιατί αν έρθουν άλλοι και αλλάξει το μείγμα, θα γίνει κάτι άλλο. Και κάτι παραπάνω. Δηλαδή, να σας πω ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα για τα Σκόπια. Πήγα μια επιχειρηματική αποστολή. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι υπήρξε πολύ παρασκήνιο για το ποιος θα πάει να μην πάει η επιχειρηματική αποστολή. Έτσι το. Θα σας πω τώρα τι εννοώ, αλλά αυτά είναι πράγματα που δεν γίνονται σε καμία αναπτυγμένη χώρα του δυτικού κόσμου. Δηλαδή είναι θλιβερό. Ποιο ήταν το κριτήριο, ορίστε. Ποιο ήταν το κριτήριο για τους επιχειρηματίες. Όχι το κριτήριο, νομίζω υπήρξαν πιέσεις και υπολογισμοί και από πολιτικά κέντρα και από επιχειρηματίες. Αν θα πάει. Λέτε ότι πήραν κόμματα συγκεκριμένους επιχειρηματίες. Τώρα δεν θα πω λεπτομέρειες. Εγώ θα σας πω το πολύ απλό. Πολλοί θα θέλανε να μην πάει επιχειρηματικός κόσμος της Ελλάδας στα Σκόπια. Είναι οφανές. Το υπονοήσατε. Σαφώς και υπονοείς, αλλά εγώ σας λέω άλλο πράγμα. Να το πω διαφορετικά. Πριν πάμε στα Σκόπια, να διευκρινίσουμε το εξής. Δεν μπορεί να γίνεται λόγος για στρατηγικό σχεδιασμό. Έτσι. Όταν δεν μπορούμε να κάνουμε μια επιχειρηματική αποστολή να πάμε σε μια γειτονική χώρα. Γι' αυτό σας ρώτησα, κύριε Τσίπρα. Και να είμαστε γενικά όλοι μαζί, ακόμη και να έχουμε διαφορετικές γνώμες για το ποια ήταν η συμφωνία. Υπήρξαν επιχειρηματίες στους οποίους είχε ζητηθεί να μην ανέβουν πάνω στα Σκόπια. Μπορεί να υπήρξαν επιχειρηματίες που αποφάσισαν την ίδια μέρα το πρωί να πάνε ένα ταξίδι επαγγελματικό σε μια άλλη χώρα, για παράδειγμα. Λέω. Α, μάλιστα. Έτσι. Το οποίο δεν είναι καλά. Νομίζω υπήρξαν πιέσεις. Είναι σαφές ότι υπήρξαν πιέσεις και παρόλα αυτά έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, δεν μπορούμε να λειτουργούμε έτσι. Βαριά καταγγελία. Πολύ βαριά. Δεν μπορεί το κριτήριο να είναι αν θα ωφεληθεί η κυβέρνηση. Δεν μπορώ να σας αφήσουμε έτσι τώρα. Υπάρχουν αποδείξεις ή μιλάμε για ενδείξεις και πληροφορίες και φήμες και μιλάμε στον αέρα. Γιατί είναι βαριά καταγγελία το γεγονός ότι κάποιοι λένε σε Έλληνες επιχειρηματίες να μην ακολουθήσουν την ελληνική κυβέρνηση σε ένα ταξίδι όπου θα βγάλει χρήματα και η χώρα και αυτοί οι ίδιοι. Ναι. Λοιπόν, εγώ σας λέω ξανά δύο πράγματα. Πρώτον, ήρθε ένα πολύ μεγάλο μέρος των ελληνικών επιχειρήσεων, το συντριπτικά μεγαλύτερο ως επιχειρήσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις τις συνόδευαν οι φυσικοί τους επικεφαλείς, ηγέτες, μεγαλομέτοχοι, πρόεδροι κτλ. Λέω ότι υπήρξαν πολιτικές δυνάμεις και αναφέρουμε και συντυγμένα στη Νέα Δημοκρατία. Που αισθάνομαι και γνωρίζω από διάφορες πληροφορίες ότι θα προτιμούσα να μην έχει τόσο μεγάλη επιτυχία επιχειρηματική αποστολή στα Σκόπια. Άλλωστε από τις δηλώσεις που γίνανε αυτό φαίνεται. Δεν θυμάμαι ποιος κύριος ήταν, νομίζω στην ΕΡΤ που είπε ότι ποιος πήγε στα Σκόπια, το κράτος των Αθηνών πήγε από επιχειρηματίες. Αυτό όλα δεν δείχνουν μια θετική διάθεση για να πετύχει επιχειρηματική αποστολή. Και λέω ότι υπάρχει και παρασκήνιο πιο πριν. Μην με ρωτάτε να σου πω άλλα πράγματα. Κύριε Τσίπρα, να ρωτήσω κάτι άλλο πάνω στο θέμα της επίσκεψης στα Σκόπια, στο κομμάτι της αμυντικής συνεργασίας. Ναι. Είδαμε και εμείς μεταδώσαμε ότι η Ελλάδα ανέλαβε τον έλεγχο του FIR και όλο αυτό το οποίο το παρακολουθήσαμε την ώρα που προφανώς το επεδίωκε και η Τουρκία. Την επόμενη βέβαια μέρα της επίσκεψης του κυρίου Τσίπρα πήγε ο Χουλουσιακάρ εκεί. Ο οποίος, αυτό τώρα έχει ένα διπλό διάβασμα. Ή ότι αποδεικνύει ότι όντως οι Τούρκοι έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εμείς μπαίνουμε ένα ανάχωμα και δημιουργούμε μια άλλη εικόνα στα Βαλκάνια. Ή από την άλλη ότι αυτοί συνεχίζουν μια χαρά και κάνουν τις δουλειές τους εκεί. Ένα-ένα. Ναι. Είναι γνωστό ότι η Τουρκία προσπαθεί εδώ και πολλά χρόνια να δημιουργήσει ένα ορισμένο, ας το πούμε, τόξο στο βαλκανικό χώρο. Μία από αυτές τις χώρες ήταν και η περίπτωση της Βόρειας Μακεδονίας και λόγω των Αλβανόφωνων, αλλά όχι μόνο λόγω των Αλβανόφωνων. Συνεπώς, αυτή ήταν και μία επιτυχία, αν θέλετε, που συνηγορούσε υπέρ του να φτάσουμε σε μία συμφωνία με την γειτονική μας χώρα. Mm-hmm. Αυτό δεν σταματάει με ένα ψαλίδι. Πολύ περισσότερο δεν σταματάει με ένα ψαλίδι η οικονομική παρουσία της Τουρκίας στη Βόρεια Μακεδονία, όπως έχει και σε άλλες χώρες της περιοχής. Είναι ο ιδιοκτήτης
της, του αεροδρομίου. Της, ναι, ναι, ναι. Όλα αυτά λέω απλά ότι επιβεβαιώνουν και συνηγορούν υπέρ της αναγκαιότητας αυτής της συμφωνίας και από αυτή την άποψη. Έτσι, δεν είναι μόνο. Να δούμε και άλλη μια δικιά μας ευαισθησία που είναι τα εμπορικά σήματα και δικαίωση είναι. Η συμφωνία ίδια προβλέπει μια τριετία για να επιληθούν αυτά τα μεγάλα ζητήματα. Υπάρχει στόχος από την ελληνική κυβέρνηση να τελειώσει αυτό πιο γρήγορα, στα 2 χρόνια, στον 1 χρόνο, ώστε να μην σέρνεται μια ιστορία, είναι πολύ μεγάλο θέμα και υποχρεωτικά θα τραβήξει. Δεν είναι τόσο τεράστιο. Ξεκινά τα 17 Μαΐου, δεν ξεκινάει η Επιτροπή. Μέχρι τα μέσα Μαΐου θέλουμε να έχει συγκροτηθεί η Επιτροπή, που είναι μια διεθνής επιτροπή. Δεν είναι μόνο διμερής. Να διευκρινίσουμε καταρχήν εδώ ότι το πρόβλημα αυτό που υπήρχε και σε καμία περίπτωση δεν το δημιουργεί η συμφωνία. Η συμφωνία δημιουργεί σε ίσα καλύτερες συνθήκες για την επίλυσή του. Το λέω αυτό γιατί το τελευταίες 2 εβδομάδες έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Είναι fake news γύρω από το ζήτημα αυτό. Η πολύ καλή διάθεση και από την βορειομακεδονική πλευρά του κ. Ζάεφ, δηλαδή, να ενεργοποιηθεί τώρα το άρθρο αυτό και να ξεκινήσει η συγκρότηση της Επιτροπής, δείχνει ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Από εκεί πέρα θέλω να τονίσω ότι και οι ίδιοι επιχειρηματίες πρέπει να κάνουν αυτά που τους αναλογούν. Ενώ αν θέλει κάποιος να κατοχυρώσει σήμα, πρέπει να το κάνει σε εταιρεία. Δεν μπορούμε να κατοχυρώσουμε εμείς. Εδώ, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, ότι συμφωνήθηκε μια επιδότηση προς τις επιχειρήσεις, 10.000 ευρώ, ώστε να βοηθηθούν, διότι υπάρχει ένα κόστος, το οποίο αρχικά νομίζαμε ότι είναι και πιο μικρό, εκείνος μας είπε ότι είναι μεγαλύτερο για τις επιχειρήσεις. Οπότε υπάρχει και αυτή η πρόβλεψη. Απλά πρέπει να γίνει η κίνηση στο να κατοχυρωθούν. Ναι, αυτός που θέλει, που έχει ανάγκη να κατοχυρώσει, υπάρχουν άλλες επιχειρήσεις που δεν έχουν ανάγκη να κατοχυρώσουν. Λόγω... Οι περισσότερες δεν έχουν, λόγω άλλων ονομασιών, λόγω ότι δεν υπάρχει. Δεν έχουν πρόβλημα. Υπάρχει και ένα ΕΣΠΑ με επιδότηση, αν δεν κάνω λάθος, πριν 1,5 μήνα τουλάχιστον. Αν δεν κάνω λάθος, ο Βασίλης Ονέδος το είχε γράψει και στην Καθημερινή. Και μάλιστα μου λέει κάποιος επιχειρηματίας που είχε κατοχυρώσει παλιότερα το σήμα, ότι αυτό είναι ένα θέμα του ανταγωνισμού, γιατί αυτοί δεν είχαν επιδότηση παλιά. Α, δεν είχαν επιδότηση παλιά και τώρα έχουν οι άνθρωποι. Ερώτηση. Πρέπει να υπάρχει επιδότηση γι' αυτό. Είστε σε δύσκολα χρόνια. Διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού. Δεν θα τον αποφύγω τον πειρασμό. Παρακαλώ. Δώρο Πάσχα, που ακούστηκε καν πολλά πράγματα. Μπορεί η κυβέρνηση να δώσει πρώτα απ' όλα. Έχει χρήματα, δεν λέω αν θέλει. Δεύτερον, θα δώσει. Τρίτον, πόσο θα είναι. Δεν ξέρω κάτι, δεν θα σας απαντήσω σε αυτό. Κοιτάξτε, να σας πω. Έχει ληφθεί μια απόφαση θετική ή αρνητική, είναι κάτι το οποίο ακόμα είναι στο τραπέζι, είναι κάτι το οποίο. Το οποίο απέκλεισε ο κ. Τσακαλώτος. Να σας πω το εξής. Υπάρχει μια φιλολογία από την πλευρά της εξωτερικής αντιπολίτευσης για επιδοματικές πολιτικές. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε αυτό. Τίποτε από ό,τι έχουμε κάνει δεν έχει το χαρακτήρα, τον κακό χαρακτήρα μια επιδηματική πολιτική όπω ήταν παλιότερα χρόνια. Παλιότερα τι κάνανε, αντί να αυξήσουν του μισθού όλου του δημοσίου υπαλλήλου, λέγανε, α πούμε, ότι η δουλειά που κάνετε τώρα εδώ πέρα εσεί είναι βαρέα και ενθυγεινά, δεν ξέρω για ποιο λόγο, έχει μια ιδιαιτερότητα, παρουσία στην ΕΡΤ, δεν ξέρω τι. Και δεν χιλιάδες επιδόματα υπήρχαν. Χιλιάδες επιδόματα σε πολιτικές κατηγορίες, τα περισσότερα από τα οποία συμπαθάτε, μα λέτε. Ναι, αλλά μετά ήρθε το μνημόνιο και έκοψε και αυτά που ήταν αναγκαία. Ακριβώ, ναι, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Εγώ δεν είμαι υπέρ τη περικοπή που έγινε. Ήταν όμω σε πολύ πιο αδύναμη θέση οι εργαζόμενοι, σωματεία, συνδικάτα κτλ. Όταν έκοβε πλέον τα επιδόματα, μερικά τα οποία ήταν αστεία όπως έλεγα, να. Ήταν τρόπος άφησης. Υπήρχε και επίδομα ανάμετρος μηχανής στο λεωφορείο. Ήταν τρόπος αύξησης του εισοδήματος των εργαζομένων, που δεν είναι αρνητικό αυτό, θετικό είναι, με τρόπους οι οποίοι ήταν, πώς να το πω, χειριστικοί για τον κόσμο, τους εργαζόμενους τα λοιπά. Αυτά που κάνουμε με τα επιδόματα τα οποία δώσαμε και μετά τις εξεγγελίες της ΔΕΘ, είναι τρόπος άσκησης κοινωνικής πολιτικής που υπάρχει σε όλη τη Δυτική Ευρώπη. Δηλαδή, στη Δυτική Ευρώπη το κοινωνικό κράτος πώς υπάρχει. Τον επιστρέψουν με τα επιδόματα μόνιμα. Υπάρχει, με υποδομές υπάρχει. Τον επιστρέψουν τα δώρα μόνιμα. Τον επιστρέψουν τα δώρα μόνιμα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να επιστρέψει κανείς το εισόδημα που έχουν εργαζόμενοι. Είναι στους στόχους, να το πω αλλιώς. Είναι στους στόχους της κυβέρνησης να επιστρέψουν στο δημόσιο και στους συνταξιούχους τα δώρα μόνιμα. Είναι στους στόχους. Να σας το πω διαφορετικά. Τη γνώμη σας λέω, γιατί δεν υπάρχει ούτε απόφαση γι' αυτό ούτε κάτι τίποτα. Εντάξει, το γιατί ήρθαν τα δώρα στο παρελθόν πάλι έχει να κάνει με μια ορισμένη χειριστική πολιτική τότε. Λοιπόν, το ζήτημα είναι να επανέλθουν οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι όσο γίνεται σε προηγούμενα εισοδήματα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό άμεσα, γιατί έχουμε χάσει το 26% του ΑΕΠ. Αν θα έρθει με τη μορφή 13ου-14ου μισθού ή αν θα έρθει με μια άλλη μορφή, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει πολύ σημασία. Προσωπικά θα προτιμούσα να έχουμε πιο εναρμονισμένες με τα ισχύοντα στην Ευρώπη και στη Δύση, δηλαδή όχι τα 3-14 κτλ. Πιο πολύ επικοινωνιακό είναι το επιστρέφει το δώρο. Ναι. Παρά αν θα είχαμε μια αύξηση. Προφανώς. Η αύξηση.
Για τα μόνιμα συζητάμε. Προφανώς τώρα όλα αυτά είναι κρίκη μια αλυσίδα στα οικονομικά. Διότι από πού προκύπτουν και τα επιδόματα ή τα δώρα. Όλοι θέλουμε να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα και όχι σε επιδόματα, αλλά να επιστρέψουμε σε κάποιους μισθούς πιο φυσιολογικούς να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Από την άλλη όμως λένε ότι όλα αυτά τα επιδόματα προκύπτουν και από ένα υπερπλεώνασμα που επιβαρύνονται πολύ και τελικά επιστρέφονται χρήματα όχι σε όλους, αλλά σε κάποιους που προφανώς έχουν ανάγκη, αλλά και οι άλλοι μπορεί να ζορίζονται πάρα πολύ που παραμένουν συνεπείς σε όλη αυτή την φορολογία που τους επιβάλλεται. Αυτό αφορούσε κυρίως το κοινωνικό μέρεσμα. Τα υπόλοιπα ήταν ενταγμένα στον προπολογισμό και την πλευρά του υπερπλεονάσματος. Στο λεπτό να σας διακόψουμε, αποδεσμεύσει το 1 δις στο Eurogroup για την Ελλάδα. Τώρα η πληροφορία μας τη δίνει η Ραλού Αλεξοπούλου, επεσταλμένη της ΕΡΤ, η οποία καλύπτει το Eurogroup. Οπότε κύριε Τσίπρα, ήθελα να πω. Συγγνώμη, επισημαίνω και γι' αυτό το ότι είχε προηγηθεί ότι θα το χάσουμε, τη δόση κτλ. Δεν είναι δόση καταρχήν, είναι χρήματα που μας χρωστάνε, έτσι. Έτσι το λέγανε για να θυμίζουν παλιές καταστάσεις. Εγώ απλώς ήθελα να θίξω το κομμάτι και τη μεσαία τάξη, κύριε Τσίπρα, γι' αυτό το λέω αυτό. Δηλαδή προφανώς επιβαρύνεται η μεσαία τάξη. Και δεν την ακουμπάνε πάρα πολύ τα μέτρα ελάφρυνσης που έχετε εσείς για κάποιες άλλες κοινωνικές ομάδες που όντως έχουν μεγάλο θέμα και πρόβλημα. Τις εισφορές. Έχουμε ελάττωση εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες που η αλήθεια είναι ότι επιβαρύνθηκαν ένα μικρό μέρος από αυτούς πάρα πολύ, δηλαδή περίπου ένα 10-12% των ασφαλισμένων. Για τους υπόλοιπους το 88% είτε είχαμε τα ίδια είτε είχαμε ελάφρυνση. Mm-hmm. Αυτοί λοιπόν με βάση τα μέτρα που εξεγγέλθηκαν και έχουν ήδη ενεργοποιηθεί. 120 δόσεις βοηθήσουν τώρα. Θα τους βοηθήσουν 120 δόσεις και στα ασφαλιστικά ταμεία και στην εφορία. Και βεβαίως έχουμε το... Να τις δούμε αυτές οι 120 δόσεις, έτσι. Τώρα με βγάλατε τον ερμό. Και έχουμε και ένα άλλο μέτρο, το θυμάμαι τώρα. Το θεωρούμε ότι έγινε, αλλά μέχρι να το δούμε. Ακόμα το περιμένουμε, κύριε Τσίπρα. Θα το δούμε άμεσα. Μπορείτε να μας πείτε ποτέ. Ναι. Μέσα στον επόμενο μήνα... Να πριν γυρίσω λίγο στο... Δεν έχει να κάνει σε ευρωεκλογές, αλλά είναι κάτι που ρωτάει ο κόσμος πολύ, πάρα πολύ. Το περιμένουν πάρα πολύ. Το ξέρω, το περιμένουν. Εκατομμύρια κόσμος το περιμένει. Είναι αναγκαιότατο. Πρέπει να μπει ένα τέλος, δηλαδή μια κόκκινη γραμμή σχέση με το παρελθόν, γιατί είναι άπειρος κόσμος χρεωμένος. Αυτοί που μπορούν να το διαχειριστούν με κάποια ρύθμιση, να το διαχειριστούν. Θέλω ένα σχόλιο. Κύριε Τσίπρα, πάνω στη δήλωση που έκανε η κυρία Γεννηματά, έδωσε μια συνέντευξη την Τετάρτη, έτσι, Παρασκευή σήμερα, Τετάρτη, και είπε ότι για τη μετεκλογική στάση, σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτοδυναμία, το κίνημα αλλαγής θα ζητήσει την τρίτη διερευνητική εντολή και δεν πρόκειται να δεχτεί τις προσκλήσεις ούτε από τον πρώτο ούτε από το δεύτερο. Ναι, καταρχήν, κυρία Γεννηματά, πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Έχαμε μια πορεία ταύτισης για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με το κόμμα του κ. Μητσοτάκη, το οποίο να επισημάνω ότι δεν είναι απλά μια φιλελεύθερη κεντροδεξιά. Δηλαδή, η ανάδειξη του κ. Μητσοτάκη συνοδεύτηκε από μια εξαιρετικά ακραία λαϊκίστικη ακροδεξιά εν μέρη πολιτική. Άρα, έχουμε μια ταύτιση της κυρίας Φόβης Γεννηματά και του Κινάλ με αυτό. Όταν ξεκαθαρίσει τι θέλει να κάνει με αυτό, αλλά δυστυχώς είναι πολύ αργά πια, ίσως για τον κόσμο τουλάχιστον που ψηφίζει, θα έχει νόημα να συζητάμε για αυτά που θα κάνει το κόμμα της. Προς το παρόν είναι ακόμα μάλλον ταυτισμένο με τον κύριο Μητσοτάκη. Δηλαδή, επειδή εσείς αναζητάτε τη διεύρυνση, έτσι. Εμείς αναζητούμε τη διεύρυνση, την αναζητούμε με τα στελέχη και τον κόσμο κυρίως του. Που ήταν κοντά στο Κινάλ, ή μπορεί να είναι και ακόμα κοντά στο Κινάλ, και με το ίδιο το Κινάλ, εφόσον αλλάξει μυαλά. Λέει με το Κινάλ που είναι ταυτισμένο με τον κύριο Μητσοτάκη, δεν έχουμε να πούμε σχεδόν τίποτα. Κύριε Διευθυντά του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, τέλειωσε ο χρόνος μας, αλλά θα ήμασταν εκτός τόπου και χρόνου εμείς αν δεν έβαλα αυτό το ερώτημα. Η κυβέρνηση τι σκέφτεται σε σχέση με το δούλο του, να αποπληρώσει όλο το ποσό ή μέρος αυτού? Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα, θα το δούμε. Είναι όμως κάτι το οποίο συζητάτε έντονα στο Μαξίμο αυτές τις μέρες. Το συζητάμε, ναι. Και αν αποπληρωθεί όλο το ποσό, κύριε Τσίπρα, θα αποφύγουμε και τις εκθέσεις που γράφει το Δούνου του, που πλέον δεν είναι στο πρόγραμμα, όχι, αλλά επηρεάζουν όσο να είναι την αγορά. Όχι. Εκθέσεις κάνει για όλο τον κόσμο. Οπότε μα γι' αυτό λέω. Αλλά επειδή όλα αυτά είναι κλίμα, ακόμη και αν δεν είναι στο πρόγραμμα, αυτό που θα γράψει επηρεάζει. Μια χώρα που είναι χρεωμένη, προφανώς είναι πιο ευαίσθητη σε σχέση με άλλες διάφορες εκθέσεις, αναβαθμίσεις, υποβαθμίσεις, εικόνα αξιολόγηση κ.ο.κ. Αλλά προς το παρόν τα πράγματα πάνε από το καλύτερο. Πότε θα ληφθεί η τελική απόφαση, πότε πρέπει να λάβει τη τελική σας απόφαση σε σχέση με το Δούνου του? Δεν έχουμε κάποιο όριο γι' αυτό. Δεν υπάρχει όριο γι' αυτό. Ανά πάσα ώρα και στιγμή. Μάλιστα, κύριε Τσίπρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Εμείς πάμε σε